Καλεσμένη στο θέμα Αναστασιάδη, η Δήμητρα Παπανδρέου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου. Να πάρουμε και το τελευταίο βιβλίο. Το τελευταίο που. Της Μαργαρίτας. Ουσιαστικά του Νίκου, έτσι. Που έχει γραφτεί. Γιατί. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιος έχει γράψει και τις Αμερικανιές που υπάρχουν μέσα. Τι είναι? Είναι η αποδόμηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Ήθελε και τον πιέζαν, ίσως Γιώργος Λιάνης, εξάδερφος κλπ. Και κάποιοι άλλοι. Ή πιέζαν εμένα. Πρέπει να το παντρευτείς για να κατοχυρωθείς. Και εγώ αρνιόμουν σε σημείο, ξέρεις, είχα στυλώσει. Τι μου λέτε? Αυτό θα δεν κάνω. Δεν ήθελες. Ποιοι σε πίεζαν? Όχι, δεν ήθελα. Για να το παντρευτώ στο νοσοκομείο, γιατί κινδύνευε, λέει, να πεθάνει. Λοιπόν, και πείσαν τον Ανδρέα τότε να με παντρευτεί εκεί. Και μου λέει να έλα να... Με χαρτί, ας πούμε. Όχι, να ερχόταν εκεί ο Σεραφείμ και έρχεται μια μέρα. Και μου λέει, έλα, μου λέει μια μέρα ο Ανδρέας, λέω να φωνάξω το Σεραφείμ. Τότε ζούσε ο Σεραφείμ. Να φωνάξω το Σεραφείμ να μας κάνει ένα γάμο εδώ. Του λέω, σοβαρολογείς? Θα κάνουμε ένα γάμο εδώ. Λοιπόν, γίνασε καλά και με παντρεύεσαι με τιμή και δόξα όπως νομίζω ότι μου αξίζει. Μα δεν θα είμαι πρωθυπουργός. Και επειδή δεν θα είσαι πρωθυπουργός, θα είσαι και σωματική αντιπολίτευση. Και λοιπόν, σε παντρεύομαι επειδή θα είσαι πρωθυπουργός. Ο Ανδρέας αγαπούσε, ήταν ανοιχτός στη ζωή του, θα μπορούσε να ήταν μια γνωριμία φιλική ή ερωτική και να μην είχε προχωρήσει. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ήμουν διατεθειμένη για τα πάντα.